Κυρίες και κύριοι, γεια σας από την Κερατέα του Δήμου Λαβριώτικης, 28 Οκτωβρίου 2022, 82 χρόνια από το έπος του 1940. Ήταν 5 και 30 τα ξημέρωματα όταν ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος στην Ήπειρο. Η Ελλάδα τότε αμυνόμενη εισήλθε στον πόλεμο, καθώς ήδη είχε πει όχι στο τελεσίγραφο των Ιταλών για ελεύθερη διέλευση και συνέχεια κατάληψη των στρατηγικών σημείων της Ελλάδος για τις ανάγκες των Ιταλών, για ανεφοδιασμό και άλλων διευκολύνσεων στη μετέπειτα προώθησή τους στην Αφρική. Η 8η ημεραρχία πεζικού ήταν η πρώτη που ήρθε αντιμέτωπη με τις εχθρικές δυνάμεις τότε. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά Κερατέα. Μαζί θα παρακολουθήσουμε μέσα από την πόλη μας τη μαθητική παρέλαση και την παρέλαση των πολιτιστικών συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαβριωτικής. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η φετινή μαθητική παρέλαση, η παρέλαση των πολιτιστικών συλλόγων εδώ στη Δημοτική Ενότητα της Κερατέας. Τους μαθητές και τους πολιτιστικούς συλλόγους θα συνοδεύσει η Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας, που από τη δεκαετία του 60 δίνει το παρόν σε όλες τις πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις πόλεως Κερατέας. Την παρέλαση θα ανοίξει το παράρτημα του Σώματος του Ελληνικού Οδηγισμού της Κερατέας. Τα πουλιά, οι οδηγοί είναι πάντα παρόν στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Κερατέας και όχι μόνο. Και είναι αυτοί που ξεκινούν τη σημερινή μαθητική παρέλαση. Μετά το Σώμα του Ελληνικού Οδηγισμού, παράρτημα Κερατέας, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαβριωτικής. Το πρώτο δημοτικό σχολείο Κερατέας στις οθόνες σας μέσα από την πόλη μας. Ακολουθεί το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Το τρίτο δημοτικό σχολείο της Κερατέας, ακολουθεί το τέταρτο δημοτικό, τα νιάτα της πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Στις οθόνες σας το τέταρτο δημοτικό σχολείο της Κερατέας, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λαβριωτικής.
ακολουθούν οι μαθητές του γυμνασίου της Κερατέας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του γυμνασίου της Κερατέας, της οθόνης σας, μέσα από την πόλη μας. Και ακολουθεί το Λύκειο της Κερατέας, οι μαθητές και οι μαθήτριες, η αυριανή ελπίδα του τόπου. Μετά τους μαθητές, ακολουθούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Κερατέας. Στις οθόνες σας, ο πολιτιστικός σύλλογος Κερατέας Απόλλων, με έτος ιδρύσεως το 1989. Μήματα χωρών από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, δίνει το παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις θρησκευτικές και πολιτιστικές της Δημοτικής Ενότητας της Κερατέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατέας Υγιέχορος. Έτος ιδρύσεως το 2015. Ένα σχετικά νεοσύστατος σύλλογος, ο οποίος όμως μας εκπλήσει με τις φορεσιές του σε κάθε εμφάνισή της. Thank you.
μετά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιγέχωρος, το Λύκειο των Ελληνίδων Κερατέας, με έτος ίδρυσεως το 1990. Με τις παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα, πολλές από αυτές και ντυμένες στο χέρι και μεγάλης αξίας. Και την παρέλαση θα κλείσει η Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας με μαέστρο τον αρχιμουσικό κύριο Ιωάννη Οικονομάκη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τη μαθητική και παρέλαση των πολιτιστικών συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυριωτικής. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά Κερατέα.